Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο, σε αυτό το κανάλι που σαν τα χιόνια δίνει πραγματικότητα. Γιάνγκο, ζω. Δεν έχω προσβληθεί τον ιό. Ζω και θα εξακολουθώ να ζω. Απίστευτο. Συγχαρητήρια. Να σας τα λέω και πολύ θα ήθελα να σας έλεγα, αλλά είναι λίγο δύσκολη η φάση, αυτό θα σας πω. Είναι έτσι κάποια ζητήματα, κάποια θεματάκια, πολύ προσωπικά. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Που δεν αφορούν εμένα, αλλά αφορούν ανθρώπους πολύ δικούς μου, που αγαπώ πάρα πολύ και έχουν να κάνουν με θέματα υγείας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαι αρκετά επικεντρωμένη εκεί και έχω δώσει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενέργειάς μου. Αλλά κατά τα άλλα, όλα καλά, είμαστε καλά και όλα θα πάνε καλά. Εγώ το πιστεύω και αυτή είναι η θέση μου στη ζωή και το ξέρετε. Απλά αισθάνομαι ότι έτσι, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά και ανησυχείτε και σκέφτεστε διάφορα, θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι. Ναι, αλλά δεν νοηθήκαμε. Θεύω κάπως. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Αλλά εμφανίζομαι με αυτό το βίντεο έτσι τσουπ, γιατί έτσι τσουπ θα συμβεί κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι πάρα πολύ ωραίο που σε αφορά. Και επειδή έχεις να κερδίσεις πράγματα από αυτό το βίντεο, θα ήθελα να κάτσεις μαζί μου αναπαυτικά, να πάρω εγώ αγκαλιά αυτό το μαγικό κουτί και να το ανοίξουμε μαζί να δούμε τι μας περιμένει και τι θα καταφέρεις. Η συνεργασία μου με το πλαίσιο, τη γνωρίζετε, έτσι είναι, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Αυτή τη φορά λοιπόν μου ήρθε αυτό το κουτί και μου είπαν ότι υπάρχει κάποιο challenge και θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Ωραία. Ας ανοίξουμε λοιπόν το κουτί να δούμε γιατί πράγμα μιλάμε. Οκ, ας το κάνουμε αυτό. Αγαπητή Σύση, το πλαίσιο σου βάζει ένα mission. Possible. Από αυτή τη στιγμή και για τις επόμενες 24 ώρες θα μείνεις ολομόναχη. Παναγίτσα μου, τι με βρήκε. Με το Samsung Galaxy S21 5G. Εγώ και αυτό. S, όπως Sisi, όπως Samsung, όπως... Shikaka. Shishkaba. Shikago. 5G. Ε? Μαζί θα εξερευνήσουμε αυτόν τον κόσμο, γιατί πρέπει να μείνουμε 24 ώρες με αυτό εδώ το κινητό και να δούμε τι μπορεί να κάνει, να ανακαλύψουμε τον κόσμο και μετά να στο δώσω. Ε, πού θα πας, πού θα βρεις καλύτερα. Ποιος άλλος θα σου δώσει το Samsung, το S21, το 5G, ε, ποιος. Γιατί αυτό εδώ έμαθα από το Φίλιππο, που τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά όπως καταλαβαίνεις, ότι είναι το κινητό του creator, είναι το κινητό του επαγγελματία vlogger, είναι το κινητό του youtuber, είναι το κινητό που κάθε επαγγελματίας ή κάθε ένας που θέλει να λειτουργεί επαγγελματικά με ένα κινητό μπορεί. Και επειδή ξέρετε ότι εγώ δεν σκαμπάζω και πολλά από το τεχνολογία, το βασικό εξάρτημα τεχνολογίας με το οποίο ασχολούμαι είναι το κινητό. Ωραία. Οπότε ελάτε να δούμε τι κάνει, να περάσουμε με αυτό το κινητό παρέα 24 ώρες και μετά να στο δώσω. Λοιπόν, κάτσε να τα ανοίξουμε. Νομίζω είναι μια καλή αρχή. Πραγματικά θέλω να σας πω ότι ο Φίλιππος έπαθε μεγάλο λαλά, έτσι. Και κάτι θα ξέρει το παιδί. Unboxing! Να. Μα ποια είμαι. Και βγάζω και όλες τις ζελατίνες. Καλά και τέλειο χρώμα. Ιριδίζει. Λοιπόν, νομίζω ότι για αρχή πρέπει να το φορτίσω. Έχει εδώ αυτό το μαγικό κλειδί για να βάλουμε την κάρτα μας. Έχει το βιβλιαράκι με το Quick Start Guide. Έχει αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Και έχει και το φορτιστή. Ήρθε η στιγμή που περιμένω. Θα το φορτίσουμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, όσο αυτό φορτίζει, να σας πω εγώ τα 5 βασικά έτσι που θέλω. Έχει το πιο ανθεκτικό γυαλί που υπάρχει στην αγορά. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ όπως είδες. Έχει κάμερα υψηλής ανάλυσης, πάρα πολύ υψηλής, θα το δούμε μαζί. Θα μας το αποδείξει δηλαδή το κινητό, δηλαδή δεν μπορώ να τα λέω μόνη μου. Άμα δεν τα κάνει δεν θα τα δούμε. Do it. Έχει λειτουργία πορτρέτου και έχει και λειτουργία κατοικιδίου. Enter Ginger. Έχει vlogger view. Τι είναι το vlogger view? Μπορεί και τραβάει βίντεο ταυτόχρονα μπρος και πίσω. Δικάμερο. Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό vlogger view. Θα το έλεγα Hollywood view. Hollywood, δικάμερο. Δηλαδή τραβάω εσένα που σβήνεις την τούρτα σου και εμένα που λέω το happy birthday. Ταυτόχρονα. Λέρε παιδά.
βίντεο που τραβάει είναι 8K, υψηλότερη που έχει γίνει σε smartphone μέχρι στιγμής. Υπάρχει πιο. 8K, 8K. Το θες στα αγγλικά, στα ελληνικά, όπως θες και να το, το πάρεις, είναι το καλύτερο. Φυσικά το 5G, έτσι. Θες να έχεις το πιο γρήγορο ίντερνετ στην παρέα σου, δεν θέλεις. Και μην σου πω το πιο γρήγορο βασικά γενικά. Γιατί το 5G είναι το top. Το top. Αλλά για να μπορείς να το πιάσεις, πρέπει και το κινητό σου να μπορεί. Ό,τι και να θες εσύ, αν δεν μπορεί. Και φυσικά συνδέεται και με την τηλεόραση, έτσι, εννοείται. Δηλαδή εκεί που κάθεσαι μπορεί να βλέπεις Netflix, τσακ, το πετάς στην τηλεόραση κατευθείαν και το βλέπεις στην τηλεόραση. Άμα δεν έχει τηλεόραση Netflix, αλλά βες. Νομίζω πως όντως αυτό το κινητό που επέλεξε το πλαίσιο να μας στείλει είναι το κινητό των creators. Δικαίως μας το έστειλε και δικαίως θα το αποκτήσεις. Ειδικά αν θες να γίνεις creator, αν το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, άμα σκέφτεσαι, βρέλες! Ρε μπάσκε! Αλλά ακόμα και αν θες να αποθανατίσεις τις δικές σου στιγμές μοναδικά, νομίζω ότι αυτό είναι το κινητό μας. Λοιπόν, σήμερα θα το βιώσουμε μαζί, γιατί ούτε εγώ το ξέρω, ούτε εγώ το είχα αυτό το κινητό, ούτε το έχω λειτουργήσει. Ο γιος μου, όπως σου είπα, έπαθε αλλαγμό. Πάμε λοιπόν τώρα που φορτίζει, ας το φορτίσουμε, να ξεκινήσουμε να περάσουμε 24 ώρες να δούμε τι θα κάνουμε εγώ και αυτό το κινητό παρέα. Λοιπόν, το έχουμε φορτίσει, έτσι. Α, Samsung. Αχα, λοιπόν, και αφού ξεκινάω να το μελετάω, για να το εξερευνήσω, λέω να μπω στο πλαίσιο. Λοιπόν, μόλις μπήκα στο πλαίσιο, ωραία, να δούμε λίγο όλες τις πληροφορίες για το τηλέφωνο αυτό. Λοιπόν, κάμερα για λήψεις που ξεπερνούν κάθε φαντασία, τι λες? Απίστευτα υψηλή ανάλυση, βελτιστοποιημένη λειτουργία νύχτας, επαγγελματικό βίντεο, hello, professional, αξεπέραστες επιδόσεις, πανίσχυρος επεξεργαστής, μεγάλος αποθηκευτικός χώρος, εξαιρετικά ομαλή οθόνη. Α, κατάλαβες, δηλαδή δείχνει εδώ, βλέπεις, το αυτοκίνητο που τρέχει. Καθηλωτική εμπειρία προβολής, πολύ καλή ανάλυση όταν βλέπεις δηλαδή ταινίες και τέτοια. Λοιπόν, πάμε να το γνωρίσουμε. Για να βγούμε καμιά selfie. Πάρα πολύ καλή ανάλυση λοιπόν, για να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε μια φωτογραφία. Το mic. Wow. Δηλαδή, βλέπετε, πρέπει να σας τη στείλω αυτή. Δηλαδή, εδώ είναι ο mic. Δείτε εδώ λίγο στην τρίχα, στα μαλλιά. Εντάξει, πλάκα κάνεις. Τέλειο. Μπαίνεις λοιπόν μέσα στο κινητό, ταυτόχρονα βλέπεις κιόλας λίγο εκεί που έχεις τις επιλογές σου, λοιπόν, και έχει σκίτσο AR, επαγγελματική, πανόραμα, φαγητό, νύχτα, πορτρέτο, κατακόρυφο βίντεο, επαγγελματικό βίντεο, πολύ αργή κίνηση, παρέλευση χρόνου, προβολή σκηνοθέτη. Καλά, η επαγγελματική, δείτε τι έχει μέσα, τι επιλογές έχει από τους φακούς. Λοιπόν, πάμε να τραβήξουμε μια επαγγελματική φωτογραφία τα μακαρόνια που θα φάμε. Ναι! Εδώ τώρα που έκανα τα μακαρόνια, να τα τραβήξω με το επαγγελματικό ή με το φαγητό? Τι προτείνεις? Εγώ λέω το και τα δύο. Πολύ ωραία, τράβηξα το φαγητό. Εντάξει, η λεπτομέρεια είναι τρελή. Αυτό είναι με το φαγητό και αυτό είναι το επαγγελματικό. Το φαγητό είναι πιο ωραίο. Το φαγητό είναι πιο ωραίο. Όντως, το φαγητό το ήθελε. Δηλαδή βλέπεις την κάθε βίδα, Τρελό. Εντάξει, έχω μείνει χαζή. Και εδώ τραβάμε και ένα επαγγελματικό βίντεο το μακαρόνι, γιατί έχει γίνει και με επαγγελματισμό. Τρέμε, Πετρετζίκη. Παιδιά, δείτε εδώ πλάνο τώρα, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, απίστευτο, απίστευτη ανάλυση. Wow. Και νομίζω πάρα πολύ καλή στιγμή, αυτή η στιγμή που έχω ανάψει το τζάκι. Δείτε εδώ τι ωραία. Θέλω να δω πώς θα καταγραφεί και από το νέο κινητό που μου έχει έρθει σαν challenge. Θα τραβήξω βίντεο, λες. Ginger, πού είσαι? Σε λίγο θα κάνουμε... Wow. Καλά, έγινε. Άψο. Και επειδή θέλω να δω και την επεξεργασία που μπορώ να κάνω, εδώ δίπλα στη φωτιά θα βγω μια selfie. Το πορτρέτο θα βγω. Η φωτιά θολεί πίσω μου. Καλά, είναι τέλειες οι φωτογραφίες. Α,
και σε ρωτάει στο πορτρέτο, είναι ένα ή δύο άτομα, να ξέρει πόσο να θολώσει. Πολύ ωραία. Και πάω τώρα να επεξεργαστώ τη φωτογραφία που μόλις έβγαλα. Φίλτρα δείτε. Wow, πολύ ωραία για το μαλλί μου αυτό. Όχι, εδώ. Νομίζω αυτό. Αυτό το χρώμα, πολύ ωραίο. Τονίζει το κόκκινο. Πες και εσύ, Ginger. Δημιουργήστε ένα emoji του εαυτού σας. Έλα ρε εσύ. Προβολή σκηνοθέτη. Τραβάει διπλά. Θα τρελαθώ. Παιδιά, τραβάει διπλά, θα τρελαθώ. Δηλαδή, θα σας το δείξω αυτό, θα σας το δείξω φώτης. Τραβάει και πάνω και κάτω. Και πάνω και κάτω. Είναι αυτό που σας έλεγα με το happy birthday. Happy birthday. Και ταυτόχρονα τραβάς και την τούρτα. Τραβάς και εσένα όμως. Ginger, θες και εσύ φωτογραφία. Θες και εσύ φωτογραφία με το καινούριο κινητό. Θέλεις, θέλεις. Για να δούμε πώς θα βγεις. Για να δούμε πώς θα βγεις. Και τώρα εδώ έχουμε αράξει με το Φίλιππο να δούμε ταινιάκι, να δούμε YouTube, να δούμε ό,τι βίντεο θέλουμε και από το κινητό. Ωραία, έχει μπει ο Φίλιππος στο δικό μου YouTube. Ωραία. Α, εδώ μας λέει πως θα συνδέσουμε τώρα το κινητό. Ναι. Όχι ρε! Και τώρα βλέπουμε ό,τι βλέπεις στο κινητό. Θα τρελαθώ, βάλε τις φωτογραφίες που τραβήξαμε. Εντάξει. Γεια σου, Τζίτζι! Άντε! Wow! Έχει και monitor. Και monitor! Αλήθεια λες! Και το δείχνει live! Έλα ρε εσύ! Εντάξει, τρελό! Τρελό! Μαμά, τέλειο! Μαμά, και εσύ το χαβά σου! Αν λοιπόν μετά από όλα αυτά το λυμπίστηκες κι εσύ αυτό το κινητό, το λυμπίστηκες, το λυμπίστηκες, το λιγουρεύτηκες, μπορείς να το αποκτήσεις. Πρώτον, θα μπει στην κλήρωση γιατί μέσα από αυτό το βίντεο, μέσα από αυτό το κανάλι, μέσα από αυτή την αγάπη που σου έχω και μου έχεις, θα κερδίσεις και θα διεκδικήσεις αυτό εδώ το υπερκινητό, όπως κατάλαβες, και εύχομαι να γίνεις και εσύ creator μια μέρα. Και όταν θα είσαι εκεί στο βάθρο του YouTube, όταν οι εκατομμύρια subscribers θα σε αποθεώνουν, να πεις αυτό το κινητό το είχα κερδίσει στο μεγάλο κανάλο και να μου στείλεις και ένα φιλί. Άρα μπορείς να το διεκδικήσεις λοιπόν κι εσύ, μπορείς να το κερδίσεις. Τι έχεις να κάνεις? Πολύ απλά πράγματα. Προφανώς subscribe στο μεγάλο κανάλο, που αν δεν έχεις κάνει είναι έτσι κι αλλιώς λάθος. Όπως βλέπεις δεν ξέρεις πότε θα ανέβει βίντεο, είναι μια έκπληξη. Πετάχονται μόνα τους, οπότε δεν θες να είσαι εκεί, να το δεις. Να πεις, καλά που είχα γίνει subscriber, γιατί αλλιώς θα το έχανα, αυτή είναι τρελή, εξαφανίζεται, εμφανίζεται. Να κάνεις subscribe και στο κανάλι του πλαισίου, γιατί το πλαίσιο το δίνει. Όχι εγώ, το πλαίσιο σου το κάνει δώρο. Άρα και subscribe στο πλαίσιο και θα γράψεις από κάτω στα σχόλια πόσο πολύ το θέλεις. Και γιατί το θέλεις? Το θέλεις για να τραβάς το νεογέννητο μωρό σου τα καλύτερα βίντεο και να τα βλέπεις σε 50 χρόνια και να λέει, ρε εσύ, τι κινητό έχει η μάνα μου. Τι ανάλυση ήταν αυτή ρε, 8K ρε, 8K με 8K τραβούσε. Τότε που θα είναι 256K. Αλλά το 8K θα είναι πολύ καλό. Θα έχει πολύ καλή ανάλυση. Δηλαδή μετά δεν ξέρω, σε 50 χρόνια πως θα μας βλέπουμε 3D, ολογράμματα, τι να πω. Όλα αυτά φυσικά αν σωθούμε από την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά αυτό είναι και μια άλλη κουβέντα που ας μην την ανοίξουμε σήμερα. Άρα, subscribe στο κανάλι, subscribe στο πλαίσιο, σχολιάκι γιατί το θες αυτό και γιατί σου τη δίνει αυτό το κινητό και γιατί το θες τόσο πολύ και θα είσαι εσύ ενδεχομένως και πολύ πιθανά ο τυχερός που θα το διεκδικήσει. Σε 2 εβδομάδες από τώρα θα γίνει η κλήρωση και αν δεν υπομονείς, αν δεν μπορείς να περιμένεις 2 εβδομάδες, αν τελικά δεν κληρωθείς εσύ, θα πας στο πλαίσιο και θα το πάρεις μόνος σου γιατί μπορείς και μόνος σου γιατί μπορείς. Γιατί με το πρόγραμμα μήνα-μήνα, ακόμα και online από τον καναπέ σου, έχεις 36 άτοκες δόσεις, χωρίς κάρτα και έγκριση, εκείνη τη στιγμή, από τον καναπέ. Μπες λοιπόν και πάρε το τώρα αν δεν αντέχεις. Όχι, εγώ σου το λέω. Αλλιώς περίμενε 2 εβδομάδες και αν δεν κληρωθείς πήγαινε πάρε το μετά. Δηλαδή δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλες επιλογές να σου δώσω. Αυτά λοιπόν, αυτό το υπέροχο κουτί. Μέσα σε αυτό το υπέροχο κουτί θα έρθει σπίτι σου, γιατί με την αξία σου θα το έχεις κερδίσει και θα το έχεις διεκδικήσει. Βεβαίως, βεβαίως το αξίζεις.
Καλή επιτυχία, παιδιά! Περιμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλα τα μηνύματα και για όλα την αγάπη και κυρίως για όλη την κατανόηση. Γεια σου, Μάικ! Μαμά! Κάντε γεια στα παιδιά! Γεια! Θα δεις λίγο τηλεόραση. Θα είναι καλή ιδέα. Όχι! Αλλά ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να διαβάσεις ένα βιβλίο! Το διάβασα! Όλο! Ωραία, έχεις άλλα τρία μες στην τσάντα. Το έχω διαβάσει και αυτά. Δεν νομίζω. Ένα! Όχι, κλείνω το βίντεο και θα κάνουμε κάτι. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Πολλά πολλά φιλάκια! Σας αγαπώ πολύ ακριβώς όπως είστε. Έχω καιρό να σας το πω. Ζώνια μου!